Αγαπητή μου φίλη, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω από όλα υγεία μου θα συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σήμερα. Θα μιλήσουμε για τις νέες τεχνικές σχετικά με τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα. Κοντά μας έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους, αρχίζοντας από αριστερά. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Δρούγκας, ο οποίος είναι πυρηνικός γιατρός και παράλληλα επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος PET-CT της βιοιατρικής Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Δρούγκα. Καλώς σας βρήκαμε και να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Θα πούμε για τα, στη συνέχεια αυτά από τα οποία θα πούμε. Κοντά μας είναι επίσης ο κύριος Παύλος Ζαρογουλίδης, ο οποίος είναι ειδικός επεμβατικός πνευμονολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της κλινικής Άγιος Λουκάς και της βιοκλινικής Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Ζαρογουλίδη, στην εκπομπή Πάνω από όλα υγεία μου. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτά τα οποία θα πούμε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα αρχίσω με εσάς, κύριε Δρούγκα, σε σχέση με την, όπως είπαμε, με την σταδιοποίηση, τη διάγνωση αρχικά και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα. Θα αρχίσω λοιπόν με τον κύριο Δρούγκα να πούμε λοιπόν για το PET-CT. Εσείς είστε υπεύθυνος του τμήματος PET-CT της βιοιατρικής Θεσσαλονίκης, κύριε Δρούγκα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να πούμε πρώτα τι είναι το PET-CT, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, κλείνουμε αισίως περίπου 1,5 χρόνο παρουσίας της μεθόδου στην Θεσσαλονίκη, στην βιοιατρική, στην Καλαμαριά είναι η έδρα μας. Τι είναι η μέθοδος αυτή? Είναι ένα συνδυασμός, είναι ένα υβριδικό σύστημα. Συνδυάζει τη γνωστή σε όλους μας αξονική τομογραφία με την ποζιτρονική τομογραφία. Τι καινούργιο φέρνει αυτή η μέθοδος? Δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι μια δεκαετία πια που λειτουργεί στην Ελλάδα τα συστήματα της PET-CT. Είναι γνωστή στον κόσμο και πρέπει να ενημερώσουμε γι' αυτό, ίσως. Ποια είναι η μεγάλη διαφοροποίηση? Είναι η μέθοδος που μας δίνει όχι απλά ανατομικές πληροφορίες για το πού εντοπίζουμε μια παθολογία, αλλά και ποιες είναι οι μεταβολικές πληροφορίες που μπορεί να έχουμε. Είναι μια ολόσωμη απεικόνηση. Κάνουμε μια ολόσωμη σάρωση στο μηχάνημά μας, παρατηρεί και μας δίνει πληροφορίες όσον αφορά τις βιολογικές μεταβολές. Χρησιμοποιούμε φάρμακα τα οποία μιμούνται ενδογενή μόρια, τα οποία φάρμακα προσλαμβάνονται από ιστούς όργανα και ιστούς με αυξημένο μεταβολισμό. Γι' αυτό στην τριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, στο 98% περίπου, χρησιμοποιούμε γλυκόζη, την οποία την επισημαίνουμε με ένα ραδιοϊσότοπο για να έχουμε την απεικόνισή μας. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι η PET μπορεί και ανιχνεύει την νόσο σε κυταρικό επίπεδο. Βλέπουμε τις κυταρικές μεταβολές που έχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, κύριε Δρούγκα. Στην διάρκεια της νόσος, στο αρχικό της στάδιο. Οι παθολογικές λοιπόν αυτές αιστείες προσλαμβάνουν εντονότερα το ραδιοφάρμακο που χορηγούμε εμείς και έτσι σαφώς διαχωρίζονται από το υπόλοιπο σώμα μας και απεικονίζονται ακριβέστερα. Μάλιστα. Αυτό σε τι μας βοηθάει στους ογκολογικούς ασθενείς? Κυρίως έχουμε μια έγκυρη διάγνωση, που είναι πάρα πολύ βασικό στην κακοήθεια. Μας βοηθάει στο να επιλέξουμε το καταλληλότερο σημείο στο οποίο θα κάνουμε την βιοψία μας, για να επιβεβαιώσουμε ιστολογικά την νόσο, να δούμε και τι πράγμα μιλάμε, έτσι ώστε μετά να επιλέξουμε την κατάλληλη θεραπεία. Κυρίως μας βοηθάει πάρα πολύ στην αρχική σταδιοποίηση της νόσου. Ποια είναι η έκτασή της? Που με βάση αυτό θα καθοριστούν και οι θεραπευτικές επιλογές. Έτσι, σωστά, βέβαια. Άρα λοιπόν γίνεται πρώτα σταδιοποίηση και με βάση αυτό γίνεται πρώτα η διάγνωση, η εντόπιση, η διάγνωση, η σταδιοποίηση. Πολύ ωραία. Και φυσικά μας δίνει και πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες, προγνωστικές πληροφορίες για την νόσο. Ποια μπορεί να είναι η πορεία της νόσου, ποια θα είναι η εξέλιξη της νόσου. Και τέλος, είναι η βοήθεια που μας δίνει στην εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Δηλαδή, κάνουμε την διάγνωσή μας πάρα πολύ ωραία, κάνουμε τη σταδιοποίησή μας πάρα πολύ ωραία. Οι κλινικοί, οι γιατροί και οι χειρουργοί ενδεχομένως κάνουν αυτό ό,τι καλύτερο μπορούν με τα όπλα που έχουν στις φαρέτρες τους. Από εκεί και πέρα, εμείς ερχόμαστε να εκτιμήσουμε αν αυτό που επιλέξανε να κάνουμε θεραπευτικά έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αυτό το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις πάρα πολύ έγκαιρα, ώστε να είναι τόσο έγκαιρο που να χρειαστεί, αν να αλλάξουμε τη θεραπεία μας στην πορεία και στη διάρκεια της,
ώστε να έχουμε το καλύτερο και το πιο επικίνδυνο αποτέλεσμα. Και τον ασθενή, βέβαια, ό,τι καλύτερο στην προκειμένη περίπτωση. Άρα γίνεται η επανεκτίμηση λοιπόν του θεραπευτικού αποτελέσματος, η επανασταδιοποίηση της νόσου και ο έλεγχος μιας πιθανής υποτροπής. Μάλιστα. Που δυστυχώς είναι συμβαίνει. Κάτι που συμβαίνει. Ναι. Ένα άλλο κομμάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει το ΠΕΤ είναι και η ανείχνευση πρωτοπαθούς εστίας, η οποία δεν είναι γνωστή. Έχουμε μια μετάσταση επιβεβαιωμένη, αλλά δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Μάλιστα. Εκεί το ΠΕΤ, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μπορεί να μας βοηθήσει να ανοιχνεύσουμε ποια είναι αυτή η πρωτοπαθή εστία που με τον υπόλοιπο συμβατικό απεικονιστικό έλεγχο δεν μπορεί να ανεβρεθεί. Mm-hmm. Γενικά, αυτός είναι ο ρόλος που παίζει η ΠΕΤ στην ογκολογία. Είναι πολύ σημαντικός, αρκεί βέβαια να έχει και τον κατάλληλο χειριστή, ο οποίος μπορεί να ανιχνεύσει όλα αυτά. Έτσι δεν είναι. Δεν παίζει μεγάλο ρόλο και η εμπειρία του γιατρού στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Δρούγκα. Ασφαλώς. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ιατρική, το πρωτεύοντα ρόλο τον παίζει ο γιατρός. Ο γιατρός, βέβαια. Ο γιατρός όμως κάνει πολύ καλά και καλύτερα τη δουλειά του και γι' αυτό που έχει εκπαιδευτεί, γι' αυτό που έχει σπουδάσει. Έχοντας στα χέρια του ένα σύστημα το οποίο είναι σύγχρονο, είναι αξιόπιστο, καλούς συνεργάτες. Σίγουρα. Βέβαια. Δεν είναι μόνο, στο ΠΕΤ δεν είμαστε μόνο εμείς οι υπηρεσιακοί. Έχουμε και έναν ακτινολόγο που μας βοηθάει πάντα. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο τίμα ανθρώπων όπως είναι οι ακτινοφυσικοί, οι τεχνολόγοι των μηχανημάτων μας. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύει για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για το καλύτερο αποτέλεσμα, την καλύτερη παροχή. Χρειάζεται και η συντήρηση του ΠΕΤ, δηλαδή ουσιαστικά γύρω πάντα, από όλα αυτά. Πάντα υπάρχει συντήρηση. Έτσι. Είναι κάτι που δεν είναι επικίνδυνο για τον ασθενή. Αυτό να πούμε. Αυτό ήθελα ακριβώς να ρωτήσω. Αν είναι επικίνδυνο, γιατί νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που πρέπει να την απαντήσουμε. Ναι, γιατί εγώ θα ακούει ακτινοβολία, ακούει ραδιενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί και αυτό. Να τον τρομάζει αυτό. Τα ραδιοφάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι ασφαλή. Mm-hmm. Η χορηγούμενη δόση είναι πάρα πολύ μικρή. Δεν υπάρχει δηλαδή ανιχνεύση με ακτινοβολία μετά από περίπου 6-8 ώρες στον οργανισμό μας. Mm-hmm. Σβήνει, ας το πούμε, αυτό το ραδιοφάρμακο, το ισότοπο. Mm-hmm. Φυσικά αποφεύγουμε την διενέργεια της πετσετή κατά την εγκυμοσύνη, mm-hmm. όπως είναι λογικό. Mm-hmm. Και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι ακόμα και ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια mm-hmm. μπορούν να κάνουν αυτή την εξέταση χωρίς να έχουν επιβάρυνση τους νεφρούς. Ωραία. Που συμβαίνει κυρίως με τα σκιαστικά που έχουμε στην αξιονική. Ναι, εμείς ναι. δεν χρησιμοποιούμε σκιαστικό ενδοφλέβιο που επιβαρύνει την νεφρική λειτουργία. Υπάρχουν 13 ενδείξεις στην Ελλάδα που αυτές δικαιολογούνται το ασφαλιστικό φορέα. Μπορούμε να πούμε κάποιες, κύριε Δρούγκα. Όσον αφορά το πνεύμα, που είναι το θέμα της ημέρας μας, ναι. Καλύπτει όλη την γκάμα του καρκίνου του πνεύμονα. Από τον χαρακτηρισμό ενός μονίρου γόζου, που είναι η πλειονότητα περίπου των περιπτώσεων, την αρχική σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα και την επανασταδιοποίηση μετά τη θεραπεία ή τον έλεγχο υποτροπής. Αυτά όλα ο ασφαλιστικός φορέας το καλύπτει. Και είναι πολύ καλό. Δηλαδή, ο ΕΟΠΗ ουσιαστικά καλύπτει αυτό το ταμείο. Όλες αυτές έχει αυτές τις ενδείξεις. Δηλαδή, συνταγογραφείται από τον κλινικό γιατρό. Πολύ ωραία. Ναι. Πηγαίνει, περνάει από έναν έλεγχο το παραμετρικό, το ηλεκτρονικό από τον ελεγκτή του ΕΟΠΗ. Πολύ ωραία. Το σφραγίζει και μετά κλείνει το ραντεβού του mm-hmm. και κάνει την εξέτασή του άνθρωπος. Μια πολύ μικρή συμμετοχή, αν μιλάμε για έναν ιδιωτικό φορέα όπως είμαστε εμείς. Ναι, 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 ναι. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ενδείξεις πέρα από το πνεύμονα, όπως το μελάνωμα, το λέμφωμα, στον καρκίνο του τραχυλού της μύτερας και την οθήκη. Υπάρχουν 13 ενδείξεις. 13 ενδείξεις για το PET-CT, λοιπόν, έτσι. Ωραία. Και ευελπιστούμε στο μέλλον να ενταχθούμε και υπόλοιπες ενδείξεις που θέλουμε και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να συμβεί, αλλά περιμένουμε. Οι οποίες δικαιολογούνται από τον ΕΟΠΗ. 13 ενδείξεις για το PET-CT που δικαιολογούνται από τον ΕΟΠΗ. Ακριβώς. Ωραία. Αυτό είναι πολύ καλό το μήνυμα. Το ξέρει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Άρα, λοιπόν, θα συγκεκριμενοποιήσουμε τώρα. Θα πάμε σε συγκεκριμένο καρκίνο, στο μονίρι πνευμονικό. Όσο... ένδειξη. Να πάμε, ναι, σε αυτή την ένδειξη. Γιατί μας ενδιαφέρει. Δεν μιλάμε για καρκίνο ακόμα. Δεν έχει ακόμα η διάγνωσή μας. Μονίρης πνευμονικό όζος. Είναι ένα τυχαίο έβριμα. Λοιπόν, κάνουμε μια ακτινογραφία ή κάνουμε μια αξιονική για να κάνουμε έναν έλεγχο και βρίσκουμε έναν μονίρι όζο στο πνεύμονα. Ναι. Να πούμε τι είναι ο μονίρις πνευμονικός όζος. Α, έτσι, ναι. Και τι χαρακτηρίζουμε σαν μονίρι πνευμονικό όζο. Είναι μια ενδοπνευμονική στρογγύλου ή οειδούς κύματος βλάβη, μάλιστα. με διάμετρο έως 3 εκατοστά, mm-hmm. Που δεν σχετίζεται με μια αντιλεκτασία ή μια πνευμονία. Mm-hmm. Και αυτό κυρίως το συμπεραίνουμε και από το ιστορικό που έχουμε από τον ασθενή. Οποιαδήποτε βλάβη μεγαλύτερη των 3 εκατοστών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως όζος. Και λέμε ότι μιλάμε για μια μάζα ή μια εξεργασία του πνεύμονα. Δεν είναι κάτι σπάνιο. Ο όζος είναι ογκός.
Όλους δεν είναι όγκος απαραίτητα. Δεν είναι όγκος απαραίτητα. Δεν είναι καρκίνος απαραίτητα. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά σαν έβριμα δεν είναι σπάνιο. Φανταστείτε ότι στην Αμερική έχουμε περίπου 150.000 πνευμονικούς όζους ανά έτος. Αποτελούν περίπου το 0,2% των ακτινοδοθέων θώρακα συνολικά. Ναι. Υπάρχει ένας πνευμονικός όζος αυτής της θυμογραφίας. Στην πλειονότητά τους είναι καλοήθεια. Ωραία. Πρόκειται για καλοήθεια, ναι. Ένα αμάρτωμα, ένα κοκκίωμα. Βέβαια, ένα ποσοστό περίπου το 40% είναι κακοήθεια. Μάλιστα. Και από αυτό το 1 τρίτο μιλάμε για μια μετάσταση. Δηλαδή, αυτό ο όρο που βλέπουμε στην εθνογραφία μα, ναι, προέρχεται από μια άλλη αιστεία εκτός πνεύμωνα. Mm-hmm. Και είναι και το πρώτο απεικονιστικό έβριμα που έχουμε περίπου στο 1 τρίτο των περιπτώσεων του καρκίνου του πνεύμωνα. Δηλαδή, το 1 τρίτο των περιπτώσεων του καρκίνου του πνεύμωνα, η διάγνωση γίνεται από έναν όζο που βρέθηκε σε έναν τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο. Ναι, 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 ναι. Και πολύ σημαντικό, mm-hmm, και σε αυτό ερχόμαστε εμείς να βοηθήσουμε πια, mm-hmm, είναι ότι μέχρι τώρα περίπου το 40% των όζων που χαρακτηρίζονται ως καλοήθεια, mm-hmm, τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι καλοήθεια και είναι μια κακοήθεια. Και αυτό, mm-hmm, αποδεικνύεται πια με τις τεχνικές όπως είναι και το PET, αλλά όπως σας είπε ο κύριος Δραγουλίδης αργότερα, ναι, και με τη βιοψία, με, τη με τον ευρωπαϊκό υπέρηχο. Άρα, η διαξονική τομογραφία και ο συμβατικός απεικονιστικός έλεγχος μπορεί αυτές να μας βοηθήσει. Αυτές εννοείται δηλαδή, γιατί θα σας το ρωτούσα τώρα. Βοηθάει, ναι, τι εννοείται, ναι. Μας δίνουν μορφολογικές πληροφορίες, ναι, 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 ποια είναι η διάσταση που εντοπίζεται, ναι, έτσι, ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του, ναι. Αν έχει μεταβληθεί σε επανειλημμένες απεικονίσεις, mm-hmm, το μέγεθός του, mm-hmm, και σε αυτές τις περιπτώσεις σας είπα ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψευδός αρνητικών αποτελεσμάτων. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για μια καλοήθεια ενώ στην πραγματικότητα. Αυτό δεν μας αρέσει, γιατί έχουμε μεγάλο καλοήθεια ποσοστό. Άρα λοιπόν. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχετε το PET να βοηθήσει και φυσικά αφού έχουμε την έλευση από το PET, πάντα ο χρυσός κανόνας, ναι, είναι η βιοψία του ευρήματος. Μάλιστα. Η ιστολογική επιβεβαίωση. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Ναι. Εδώ λοιπόν έχετε ο ρόλος του επεμβατικού ακτινολόγου. Ο κύριος Δραγουλίδης θα μας τα πει καλύτερα, θα πάρει τη βιοψία του και θα μας επιβεβαιώσει αν αυτό το έβριμα που έχουμε εμείς στο PET όντως επιβεβαιώνεται ότι είναι μια κακοήθεια. Μάλιστα. Ή μια καλοήθεια. Πολύ κατανοητά τα είπατε. Πιστεύω και πως κατάλαβε ο κόσμος που μας παρακολουθεί τι σημαίνει το PET-CT, ποιες είναι οι ενδείξεις γενικότερα και ειδικότερα στο μονήρι πνευμονικό όζο. Λοιπόν, και τώρα θα συνεχίσουμε με τον κύριο Παύλο Ζαργουλίδη, ο οποίος θα μας πει στο επόμενο μέρος σε σχέση, τι γίνεται σε σχέση με τη βιοψία του μονήρους όζου. Να πω εγώ τη μεριά μου ότι ο μονήρις πνευμονικός όζος είναι ένα έβριμα το οποίο μπορεί να γίνει βιοψία ενδοσκοπικά. Οι συνάδελφοι, οι επεμβατικοί ακτινολόγοι μας βοηθούσαν σε αυτά τα ευρήματα. Εμείς πλέον, σαν πνευμονολόγοι, έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνουμε αυτού του είδους την βιοψία, με τέτοιον τρόπο ώστε να έχουμε πολύ λιγότερες επιπλοκές από ότι ο επεμβατικός ακτινολόγος. Ο επεμβατικός ακτινολόγος, ας πούμε, είχε την επιπλοκή του πνευμοθώρακα σε αρκετές περιπτώσεις, ασχέτως του πόσο ικανός ήταν, γιατί δεν παίζει πολλές φορές ρόλο αυτό, αλλά παίζει ρόλο η κατάσταση που βρίσκεται το πνευμονικό παρένχημα. Γιατί συνήθως οι καπνιστές έχουν έτσι εμφύσημα, όπου είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να αποφύγεις. Όσο ικανός και να είσαι, μπορεί να προκύψει ο πνευμοθώρακας. Εγώ δείχνω εδώ πέρα στην εικόνα την πρώτη που έχω έναν μονήρι πνευμονικό όζο, 2-3 παραδείγματα ώστε να καταλάβει ο κόσμος για ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Στο αμέσως πιο κάτω εικόνα δείχνω τρεις εικόνες και τα εργαλεία, όπου δεξιά φαίνεται το απλό βροχοσκόπιο το οποίο έχουμε. Αυτή εδώ πέρα είναι η πηγή του υπερήχου. Είναι μια υβριδική τεχνική όπου συνδυάζει την απλή βροχοσκόπηση μαζί με υπερηχογραφία. Υπάρχουν δύο μηχανήματα. Το ένα είναι για να παίρνουμε βιοψία από μονήρι όζο και το άλλο μηχάνημα που θα πούμε αμέσως μετά στο κομμάτι της σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμωνα είναι ένα άλλο μηχάνημα το οποίο θα το δείξουμε και αυτό. Εκείνο είναι κατασκευαστικά λίγο διαφορετικό. Για το μονήρι όζο, αυτή εδώ πέρα είναι η πηγή του υπερήχου που δείχνω στην τρίτη φωτογραφία. Όπου βλέπετε στο αριστερό μου το χέρι κρατάω ένα πολύ μικρό καθετήρα ο οποίος περνάει μέσα από το απλό το βροχοσκόπιο. Στην επόμενη εικόνα βάζω τον απλό τον καθετήρα μέσα από το απλό το βροχοσκόπιο. Έχει δύο καθετήρες μέσα από το βροχοσκόπιο. Είναι το απλό βροχοσκόπιο που όλοι ξέρουμε ίσως να έχουμε ακούσει και μέσα από εκεί βάζουμε τον καθετήρα του υπερήχου. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι πώς ακριβώς έχω τρεις έτσι φωτογραφίες στην 7η εικόνα όπου είναι η βλάβη, ο μονήρης όζος και πώς έχουμε φτάσει με τη βοήθεια του υπερήχου
Για να πάρουμε το κομμάτι της βιοψίας, έχουμε ιστολογικό υλικό. Πάλι συνδυάζω κάποιες φωτογραφίες για να μπορέσει έτσι ο κόσμος να έχει μια άποψη για τα μηχανήματα. Και σε λίγο βάζω και το βίντεο το οποίο δείχνει ακριβώς πώς γίνεται η διαδικασία. Να πω ότι είναι μια μέθοδος ασφαλής, είναι μια ενδοσκοπική μέθοδος. Ο ασθενής, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται γίνεται με μέθη. Δεν καταλαβαίνει την διαδικασία αυτή, δεν του προκαλεί έτσι κάποια δυσχέρεια. Είναι αρκετά εύκολη διαδικασία. Είναι βέβαια μια διαδικασία η οποία απαιτεί αρκετή εκπαίδευση. Δεν είναι εύκολη για τον γιατρό ο οποίος την φυσικά, κάνει. Ναι, πάντα η εκπαίδευση. Εντάξει, ναι. Παίζει ρόλο και το μέγεθος της βλάβης, πού βρίσκεται αυτή η βλάβη. Αυτό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι πρέπει να έχουμε ιστολογική επιβεβαίωση. Θα συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Δρούγκας, ότι ένας μονήρης όζος τυχαίνει κάποιες φορές να είναι μια κακοήθεια, αλλά λόγω της βιολογικής συμπεριφοράς που έχει, να μην προσλαμβάνει τις μονάδες, το SUV που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι, και ενώ να είναι κάποια κακοήθεια, να μας ξεγελάσει, αν μπορώ να το πω έτσι. Όχι, πείτε το έτσι απλά για να καταλαβαίνουμε. Για αυτόν τον λόγο χρειάζεται και ιστολογική επιβεβαίωση. Τα πράγματα, ευτυχώς για κάποιον ασθενή ή δυστυχώς τέλος πάντων, αν είναι ξεκάθαρα με το PET scan, είναι λίγο πιο εύκολο για τους γιατρούς που τον έχουν αναλάβει να ξεκαθαρίζουν ποια θα είναι η θεραπευτική προσέγγιση. Βοηθάει. Τυχαίνει όμως κάποιες φορές να μην είναι ξεκάθαρα. Πάντως, όπως και να έχει, καλό είναι να υπάρχει η ιστολογική επιβεβαίωση και τονίζω ότι είναι ιστολογικό το υλικό το οποίο μπορείς να πάρεις με αυτές τις τεχνικές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για το τι θα κάνει ακριβώς μετά ο θεράπων γιατρός. Οπότε είναι, η ιστολογική επιβεβαίωση είναι πολύ σημαντική. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται μετά το PET scan. Θέλουμε την πρώτη πληροφορία από τους συναδέλφους και μετά εμείς έχουμε την διάγνωση. Είναι δύο διαφορετικές τεχνικές ουσιαστικά. Ακριβώς. Το PET CT και μετά είναι η δικιά σας τεχνική βιοψίας. Και πείτε για να ρωτήσω ακόμα κάτι θέλω και εγώ, κύριε Ζαρουγλή, και θα κλείσουμε το πρώτο. Να πω ότι είναι ασφαλές. Ξέρουμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι καπνίζουν έχουν κάποια προβλήματα με το αναπνευστικό τους. Όχι όλοι, περισσότεροι όμως. Ναι. Ίσως και με κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Να πω ότι είναι μια ασφαλής μέθοδος, το τονίζω αυτό. Να γίνεται υπό ασφαλείς συνθήκες με την μέθη, έτσι μόνο ο ασθενής μπορεί να συνεργαστεί και για την ευκολία τη δικιά μας που κάνουμε τη διαδικασία φυσικά, αυτή καλύτερα. Και για να τελειώσουμε και με ασφάλεια και πιο γρήγορα τη διαδικασία. Έτσι. Και να μην έχει άγχος. Ο ΕΟΠΗ παίζει κάποιο ρόλο. Εν μέρη καλύπτει τη διαδικασία, ναι, βεβαίως. Ακόμα και ιδιωτικά, εν μέρη καλύπτει. Όπως και η εξέταση του PET scan είναι έτσι κάποια εξέταση. Αυτό που είπε και ο κύριος Δρούγκας. Υπολογίσιμη και σε εμάς καλύπτεται. Και καλύπτει την εξέταση. Εν μέρη καλύπτεται, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο για να μιλήσουμε, για να μιλήσουμε πάλι για τον, για τον μονήρι όζο και για τις δύο τεχνικές, πώς εμπλέκονται ουσιαστικά αυτές οι δύο τεχνικές στην σταδιοποίηση συγκεκριμένα, θα πούμε, του καρκίνου του πνεύμονα. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί.